Catun pediatria negri și cantă proapetumele στη ψηφοφορία της Βουλής. Πώς το σχολιάζουν όμως αυτό οι πολίτες? Αυτό για όλους εμάς που είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι ήταν αναμενόμενο. Γιατί το σύστημα αυτή τη φορά επέλεξε το μαζί με όλες αυτές τις συμμαχίες για να περάσει μέτρα τα οποία δεν μπορούσε να τα περάσει με διαφορετικό τρόπο. Η ευθύνη είναι στα χέρια του λαού και αυτό γίνεται με δύο λέξεις. Ρήξη με το σύστημα και ανατροπή. Ρήξη και ανατροπή. Δεν ξέρω ποιος τα ζητάει και ποιος τα ετοιμάζει. Είναι όλα λάθος. Μία από τα ίδια είναι. Και δυστυχώς ενώ περιμέναμε από το παιδί αυτό τον Αλέξη κάτι να κάνει. Γιατί νομίζω ότι θα φροντίσουν, τουλάχιστον από ό,τι αισθάνομαι εγώ, αυτοί που έχουν ανάγκη αυτή τη φορά, ας πούμε, να ευεργετηθούν και όχι όπως πάντα. Και οι έχοντες. Η πείρα μου είναι 70 χρονών, 72 όπως είναι. Δεν πιστεύω πουθενά από όλους. Έχω παράπονο. Πιστέψαμε στο Τσίπρα και τι είδαμε ποιος το Τσίπρα τώρα. Μία από τα ίδια. Λοιπόν. Δύσκολα. Δύσκολα. Απαράδεκτα. Δεν υπάρχει μόνο. Αντικειμενικά είναι και οικονομικά δεσμευμένοι και οι γονείς μου που ξέρω, γιατί εγώ δεν δουλεύω, είμαι φοιτητής και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Ο πατέρας μου είναι έμπορος και οικονομικό. Τώρα ειδικά με το capital control και αυτά τον δεσμεύουν οι τράπεζες ότι πρέπει μετρητά αναγκαστικά για να πάρει το εμπόρευμα και να το διακινήσει. Είναι υπερβολικά δύσκολο. Δεν είναι σωστά. Πολλά από αυτά που μπορεί να βρεθούν αντισυνταγματικά και θα πρέπει να τα πάρουν πίσω. Τώρα τι να πούμε. Η κατάσταση όλο και χειροτερεύει. Γι' αυτό για εμάς τους νέους μία είναι η λύση, το εξωτερικό, τίποτα άλλο. Το έχεις ψάξει ήδη, σε βλέπω πολύ σίγουρο. Φυσικά, εννοείται ότι έχω ψάξει, μια σχήμα τελειόφυτος. Κοιτάμε να φύγουμε ή για Αγγλία ή προς τη Δύση, προς την Αμερική. Τι να κάτσουμε να κάνουμε εδώ πέρα? Πιστεύω ότι εκεί θα έχω μέλλον. Εδώ πέρα δεν θα έχω τίποτα. Θα είμαι ακόμα ένας ακόμα άνεργος πτυχιούχος. Οπότε... Πάρα πολύ άσχημα όλα αυτά. Πρέπει να φύγουν όλοι να αλλάξει η
Βουλή όλοι τους ψηφίσαμε δυστυχώς.